Η ελιά κατέχει κεντρική θέση στην ιστορία, τον πολιτισμό και την οικονομία της Κρήτης. Από την αρχαιότητα θεωρείται σύμβολο ειρήνης, σοφίας και ευημερίας παγκοσμίως. Όμως το λάδι για εμάς είναι και πολλά περισσότερα. Βασικό συστατικό της ελληνικής διατροφής, στοιχείο γαστρονομικής κληρονομιάς, ισχυρός κρίκος της τοπικής οικονομίας και ένα προϊόν βαθιά ριζωμένο στο κύτταρο και την καρδιά της Κρήτης. Σήμερα κάναμε πολλά χιλιόμετρα και ήρθαμε εδώ στις Βούβες Πλατανιά για να δούμε από κοντά το μνημείο της αρχαίας ελιάς. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είμαστε εδώ σε ένα χώρο, σε ένα κτίριο το οποίο χρονολογείται κοντά 300 χρόνια. Το κτίριο αυτό, όπως βλέπετε, έχει μετασκευαστεί, τηρώντας την αρχιτεκτονική του και τη φιλοσοφία του κτιρίου, έχοντας δημιουργήσει εδώ πέρα στην ουσία μία έκθεση, ένα μικρό μουσείο. Το μουσείο αυτό αποτέλεσε μία ιδέα του τότε Δημάρχου Κολυμβαρίου, Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, ο οποίος ως γεωπόνος είχε αντιληφθεί τη σημασία σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τόπο και την ιστορία του. Εγκαινιάστηκε το 2009 και προσφέρει την ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει εργαλεία μιας άλλης εποχής, συλλογής και φροντίδας του ελαιοκάρπου. Θα δείτε μια σειρά από εξαρτήματα, από αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την ελαιοπαραγωγή, με την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, αλλά και με τη φύλαξη του ελαιολάδου ή ακόμα και των ελιών, οι οποίες ήταν βρόσιμες οι ελιές. Βλέπετε λοιπόν αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται και αναλογούν και πάμε στην εποχή ακόμα και του Ισίωδου, όπως είναι το αρχαίο άρωτρο του Ισιόδου. Ή βλέπετε κοχλίες οι οποίοι λειτουργούσαν ως φυσικά πιεστήρια για να γίνεται η έκθλιψη του ελαιοκάρπου και να εξάγεται το ελαιόλαδο. Κοιτάξτε, αυτός ο κοχλίας τότε που ήταν ένας κοχλίας που τον γύριζαν άνθρωποι ή ζώα αν είχαν κουμπώσει πάνω στον κοχλία, έκανε την έκθλιψη του ελαιολάδου τη λεγόμενη ψυχρή που λέμε σήμερα έκθλιψη του ελαιολάδου. Χωρίς δηλαδή να υπάρχουν μηχανικά μέσα τα οποία ίσως λόγω αύξησης θερμοκρασιών ή άλλων γεγονότων να μειώνουν την ποιότητα του ελαιολάδου. Κάνοντας λίγα βήματα, κανείς εκτός του μουσείου έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει το αρχαιότερο καταγεγραμμένο ελαιόδεντρο στον κόσμο, ανακηρυγμένο ως διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Μάλιστα, η ελιά, αν και μετρά χιλιάδες χρόνια ζωής, είναι ακόμα παραγωγική. Περίπου 3.500 ετών χρονολογείται από διάφορα στοιχεία, από την περίμετρό της, από βοτανολογικά στοιχεία, από ένα νεκροταφείο της γεωμετρικής περιόδου που είναι εδώ κοντά. Εκεί είναι περίπου ο υπολογισμός της ηλικίας της, είναι προφανώς ένα αρχαίο ελαιόδεντρο. Αν δείτε την περίμετρό της και τον κορμό της, περίπου 12,5 μέτρα είναι η περίμετρος και ο κορμός έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι λίγο ανάγλυφος. Αν το δείτε, είναι φιδωτός, ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω. Μέσα τώρα στον κορμό της, στην κουφάλα όπως λέμε σχηματικά, θα δείτε ότι μπορούν να μπουν και 12 άνθρωποι. Παλιά εδώ υπάρχουν ιστορίες ότι φυλάγανε όπλα στην περίοδο της κατοχής, πέρα από μπορεί να ήταν και ένας χώρος όπου είχαν και ακόμα και παλιά ζώα. Με κότινο από τα κλαδιά της ελιάς των Βουβών στεφανώθηκε τιμή Σένεκεν, ο μαραθωνοδρόμος νικητής των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 με απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, όπως και ο αντίστοιχος νικητής του 2008 στο Πεκίνο. Η αρχαία ελιά πίσω μας των Βουβών νομίζω ότι είναι και η μαμά, σε εισαγωγικά, των μεγάλης ηλικία ελαιοδέντρων, δηλαδή εκατοντάδων ετών, τα οποία διασώζονται πλέον και δεν γίνονται καυσόξυλα, ακριβώς γιατί σηματοδοτούν τον πολιτισμό και την ιστορία μιας περιοχής. Έτσι λοιπόν από εδώ, με μια τελετή, όπου αναπαριστά, όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, τις ιέριες και μια μικρή κοπέλα, ένα μικρό κορίτσι, να κρατάει τον κότινο, που υποδεικνύει η θεά Αθηνά στην αρχιέρεια της τελετής, κόβουμε τον κότινο από εδώ. Και στη συνέχεια ο κότρινος αυτός έχει δοθεί από εμάς, την Εθνική Ολυμπιακή μας ομάδα, η οποία έμπαινε στα στάδια στα οποία γινόταν Ολυμπιακοί αγώνες. Ένας επισκέπτης έχει τη δυνατότητα, αφού περιηγηθεί στο μουσείο και θαυμάσει την ελιά, να ακολουθήσει μια περιπατητική διαδρομή. Πολύ λόγος γίνεται πλέον για τον υπερτουρισμό. Θα μπορούσε ο ελαιοτουρισμός να είναι μια απάντηση στον υπερτουρισμό? Κοιτάξτε, ο ελαιοτουρισμός, για να μην νομίζει κάποιος ότι μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό από ένα περιπατητικό περιβαλλοντικό τουρισμό, συνδυάζεται και αυτό θέλουμε να συνδυαστεί με τα μονοπάτια. Π.χ. στον Πλατανιά, εμείς έχουμε πάνω από 200 χιλιόμετρα χαρτογραφημένα και σημασμένα μονοπάτια. Συνδυάζεται με τοπόσημα και μνημεία. Είτε ιστορικά μνημεία, είτε πολιτιστικά μνημεία, είτε αρχαιολογικά.
μνημεία. Άρα λοιπόν η ελιά ως προϊόν και ως περιβάλλον, το οποίο υπάρχει χιλιάδες χρόνια, δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο από τα προηγούμενα που ανέφερα. Παράλληλα γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ενσωμάτωσης και ελαιουργίων στην ελαιοτουριστική εμπειρία. Εκεί ο επισκέπτης θα βλέπει την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, τη διαδικασία τυποποίησης του ελαιολάδου και τέλος θα κάνει γευσηγνωσία ελαιολάδου συνδυασμένου με τοπικά προϊόντα. Πρέπει να μπορούμε να δίνουμε στον επισκέπτη πιο πολλές επιλογές και κατά τη γνώμη μου και πιο ουσιαστικές. Και βεβαίως, ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Να τον βγάλεις από το κομμάτι της παραλίας, σχηματικά το λέω, να του δώσεις την ευκαιρία, γιατί δεν την έχει την ευκαιρία, δεν γνωρίζει, να περιηγηθεί στην ενδοχώρα. Ας ξαναγυρίσει την παραλία πάλι, αλλά την ταυτότητα του τόπου και το άρωμα του τόπου θα το πάρει από την ενδοχώρα.